Εντόπισα ένα blog από γονείς για γονείς φτιαγμένο με μπόλικη αγάπη και μπόλικες προτάσεις και ιδέες. Μία από αυτές τις δημιουργικές προτάσεις λοιπόν που μπορούν ιδίως για τα παιδάκια μικρής ηλικίας που ξέρουμε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να τα κρατάς στο σπίτι και να μην τους δίδεις επιλογές εναλλακτικές και να τα κρατάς μια εγρήγορση, τότε επιστρατεύονται όλες οι σκέψεις σε δημιουργικές και βλέπουμε αυτή τη μεγάλη αγάπη λατρεία που έχουμε όλοι, μικρή και μεγάλη, για την πλαστελίνη. Χειροποίητη με μια συνταγή άκρως επιτυχημένη. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τη Σοφία Μητράκη, είναι θεατροπαιδαγωγός, είναι η Καθήλυνα αρμόδια, είναι η ψυχή θα έλεγα του This Is Us, με μια μεγάλη όμως ομάδα από ό,τι φαίνεται, για να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, γεια σας! Σοφία μου, χαιρόμαστε πολύ και σε ευχαριστώ που απάντησες θετικά στην πρόσκλησή μας, με μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση όμως, χειροποίητη, σπιτική, ακίνδυνη, άφοβη και πολύ οικονομική κιόλας. Ακριβώς. Που μπορούμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας και να παίζουμε ώρες ατελείωτες μαζί με τα παιδιά μας. Πλαστελίνη. Πλαστελίνη, η οποία είναι και βρόσιμη, δηλαδή είναι από υλικά τα οποία ακόμα και να τη βάλει το παιδί στο στόμα δεν τη διατρέχει κανένα κίνδυνο. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αυτή τη στιγμή γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως γονείς, θα περιμένουμε ανυπομονησία να δουν και την κάρτα που παρουσιάζουμε, αλλά και το πώς θα το πετύχουμε βήμα-βήμα. Πρώτα όμως, επίτρεψέ μου να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς και για αυτή την όμορφη ομάδα του This Is Us. Πότε δημιουργήθηκε? Είμαστε μόλις 2,5 μήνες που έχουμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Η καραντίνα έχει ευνοήσει τα σχέδια, έχουμε μείνει σπίτι και δουλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε μία μεγάλη ομάδα. Η πιο σημαντική όμως είναι η Μαρίνη Φραγκεσκίδου που είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων και η Τιτίκα Ιαννουσάκη που είναι δημοσιογράφος. Γυναικοκρατείτε η ομάδα σας, μαμάδες δηλαδή. Αλλά από πίσω είναι ο άντρας μου, ο Τρίφωνος Οσιάνος, που είναι ο προγραμματιστής, που χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν τίποτα. Στυλοβάτης λοιπόν και όχι μόνο. Ακριβώς. Μια μεγάλη ομάδα και βλέπω ότι αυτή η επικοινωνία και αυτός ο συνδυασμός σου διαφορετικών γνώσεων, ειδικοτήτων, τεχνογνωσίας, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, έρχεται και παντρεύεται και συνυπάρχει δημιουργικά με ένα άρτιο αποτέλεσμα. Βέβαια, και όσο εμείς μιλάμε, ο κόσμος μπορεί να δει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, να αντλήσει ιδέες, αλλά και ένα πλούσιο υλικό εφόλης της ύλης, όχι μόνο δημιουργικές προτάσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Αντλούμε έτσι, το περιεχόμενο της σελίδας από θέματα που απασχολούν εμάς τις ίδιες σαν μαμάδες. Δηλαδή, δίνουμε προτάσεις με βάση αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι σαν γονείς. Αφού γραζόμενοι όμως τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Ακούω, έχω επιστροφή, διορθώστε μου τον ήχο σας παρακαλώ. Άρα αφουγκραζόμενοι τις επιθυμίες και τις ανάγκες ενός μεγάλου συνόλου γονιών αντιστοίχως. Ναι, αυτό το διαφορετικό το οποίο προσπαθούμε να παρέχουμε είναι ότι θέλουμε η σελίδα να απευθύνεται σε γονείς. Δηλαδή όχι αποκλειστικά και μόνο σε μανάδες, αλλά και σε μπαμπάδες οι οποίοι πλέον το 2020 νομίζω ότι έχουν ένα πολύ ενεργό ρόλο μέσα στην οικογένεια. Εξίσου ακριβώς όπως και η μαμά. Και αντίστοιχα, αν και θα είναι λόγος για να τα ξαναπούμε, και για μονογονεϊκές οικογένειες. Και για μονογονεϊκές οικογένειες. Συγκεκριμένα, χτες είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στη σελίδα μας. Η σελίδα είναι thisisus.gr, θα το επαναλάβω. Και είχαμε ένα άρθρο από μία μαμά που είναι μονογονέας και αξίζει πολύ να διαβαστεί. Το μελέτησα, γι' αυτό και σου λέω και στέκομαι και πολλά μπράβο. Ναι, ναι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλη η σελίδα σας, αλλά και το εν λόγω άρθρο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε την τέλεια συνταγή για πλαστελίνη. Λοιπόν, θα σας τη δείξω κιόλας. Ξέρω ότι λόγω Skype δεν έχουμε την τέλεια εικόνα, ούτε μπορούμε να τα δείχνουμε τέλεια. Όμως εγώ έχω μαζί μου ένα μπολ εδώ. Και θα τα λέω και θα τα δείχνω κιόλας και θα σας δείξω και το αποτέλεσμα. Είναι πολύ απλή να γίνει, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να την παρασκευάσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Ωραία. Δηλαδή, από όλα αυτά, ας κρατήσουμε ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι. Ότι τα παιδιά πιο πολύ θα χαρούν την παρασκευή στο συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, παρά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξεκινάω. Θέλει 2 κούπες αλεύρι. Ωραία. Θα δείτε πόσο εύκολα γίνεται, γιατί τη φτιάχνω και εγώ εδώ μαζί σας. Την έχεις δοκιμάσει όμως πολλές φορές, φαντάζομαι. Πάρα πολλές φορές. Δεν χωράει να πω πόσες.
Λοιπόν, μισή κούπα αλάτι. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Δύο κουταλιές της σούπας, ξινό ή κρεμόριο. Αυτό το βρίσκουμε στα μπαχαρικά, στο σούπερ μάρκετ. Γράφει απ' έξω δηλαδή ξινό. Ωραία. Μπορούμε και να το παραλείψουμε. Έχει μία έντονη μυρωδιά, αλλά δίνει την ελαστικότητα που χρειάζεται η πλαστελίνη για να γίνει πλεϊντό. Ωραία. Εγώ θα το προσθέσω. Εμείς δεν βλέπουμε ακριβώς τον μπολάκι τώρα. Το φανταζόμαστε, βέβαια, το οπτικοποιούμε. Αλλά ωραία, καταλαβαίνουμε. Ωραία, θα τα σηκώνω. Ναι, λίγο, ελαφρώς. Θα τα σηκώνω λίγο παραπάνω. Δύο κουταλιές της σούπας λάδι λιέλαιο. Ωραία. Το οποίο το προσθέτω και αυτό. Κοίταξε, το τελευταίο βέβαια να σου πω, Σοφία, ότι οπτικοποιούμε νοερά όλα αυτά τα οποία μας λείπουν. Οπότε και αυτή η αίσθηση έχει αναπτυχθεί. Δοκίμασέ μας λίγο. Εγώ θα λέω και εσείς να φαντάζεστε. Ναι. Και μία με μία μισή κούπα νερό. Ζεστό νερό. Α, το ζεσταίνουμε. Ξεκινάμε με μία κούπα. Εμένα συνήθως μία κούπα μου φτάνει. Άλλες φορές μπορεί να χρειαστεί μία μισή. Και ανακατεύουμε. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω. Δεν πειράζει. Κάνεις τη δύσκολη δουλειά. Το ανακατεύω. Και θα σας δείξω τώρα το ζυμαράκι, το οποίο το έχω έτοιμο. Έχεις ένα παιδάκι, πόσα παιδάκια έχετε? Έχω ένα γιο, τον Χρήστο, που είναι 8 χρονών. Να είσαι καλά. Να σου ζήσει. Λοιπόν, το ζυμαράκι που παίρνουμε... Αναγκάζομαι τώρα να σκύψω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Ωραία. Μια μπαλίτσα λοιπόν. Μια μπαλίτσα η οποία όμως είναι εύπλαστη, είναι κανονικά πλέιντο. Αυτή δηλαδή είναι η υφή της, σαν αυτό που το αγοράζουμε γνωστό για τα παιδιά μας να παίξουμε. Ναι. Στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε άρωμα. Εγώ έβαλα αυτό εδώ το οποίο είναι αμύγδαλο και το χρησιμοποιούμε σε παρασκευές στην κουζίνα για να είναι εντελώς βρώσιμη η πλαστελίνη. Και μπορούμε να βάλουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής για να αποκτήσουν, να γίνουν πραγματικά πλαστελίνες. Δηλαδή εδώ σας δείχνω, τέλειο. Εδώ έχω βάλει το κόκκινο, δεν είναι τόσο ζωντανά τα χρώματα, έχω βάλει λίγο λιγότερο. Αυτό είναι το κόκκινο και αυτό είναι το γαλάζιο. Εκτός από χρώματα ζαχαροπλαστικής, μπορούμε να προσθέσουμε και υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε χρώμα είτε με πάπρικα, είτε με, με νερό που έχουμε βράσει το παντζάρι. Εδώ θα σας δείξω με κουρκουμά. Τι λες, αυτό το κουρκουμά, πω, τον ακούω και συνέχεια και όχι μόνο και για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Ναι. Τέλειο. Αλλά εδώ δηλαδή δεν βάλαμε καθόλου τεχνικά, ούτε χρωστικές, τίποτα. Δεν βάλαμε ούτε το χρώμα ζαχαροπλαστικής και είναι απλά και μόνο με κουρκουμά. Κοίταξε να δεις. Και αυτή... κανέλα θα μπορούσε να βάλει στη σκόνη, δηλαδή πολλά πράγματα κανέλα, τώρα που κανέλα η οποία, ναι, δίνει και ωραίο άρωμα, ναι, μυρίζει και ωραία δηλαδή, ναι. Σκέφτομαι εγώ τι άλλο θα μπορούσε να... Αυτή είναι η πλαστελίνη για μικρά παιδάκια. Για πιο μεγάλα παιδάκια έχω επίσης να σας προτείνω μια συνταγή. Για πες. Δεν θα σας τη δείξω όμως, θα σας δείξω μόνο το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό σε υφή. Λέγεται cloud dough, είναι δηλαδή πλαστελίνη που είναι σαν σύννεφο, ναι, είναι αφράτη πάρα πολύ και μαλακή και γίνεται μόνο με κρέμα χεριών, ναι, και corn flour. Κάτσε, περίμενε. Η συνταγή είναι... Θα μας το πεις. Η συνταγή είναι 8 κουταλιές corn flour και 5 κουταλιές της σούπας κρέμα χεριών. Γίνεται ένα πάρα πολύ μαλακό και αφράτο μπαλάκι με το οποίο θα παίζετε για ώρες ακόμα κι εσείς. Αυτό. Και αγχολητικό. Απλά δεν είναι βρόσιμο. Μυρίζουν όμως πολύ ωραία τα χέρια μου. Πω, ναι. Απίστευτα εύκολο και απλό αυτό το οποίο μας λες. Και το ένα για τα παιδάκια και για τα μεγαλύτερα παιδάκια ή γιατί όχι για τους ενήλικες. Αυτές σαν αντιστρες μπαλίτσες που πολλές φορές χρειαζόμαστε. Έτσι. Αλλά κάνει και καλό και ενυδατώνει και το χεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ακριβώς, τόσο απλά βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι εντελώς δικό μας και ακόμα και αν δεν έχουμε αυτό, ξέρεις, αυτό το ταλέντο που πολλές φορές ανησυχούν οι γονείς και λένε «Μα δεν πιάνω τα χέρια μου, δεν είμαι καλλιτέχνης». Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι... Οι κατασκευές που κάναμε σήμερα είναι φτιαγμένες με πάρα πολύ απλά υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας και γίνονται στην κυριολεξία μέσα σε 5 λεπτά.
και βάζουμε και το παιδάκι μας στη δημιουργική αυτή διαδικασία και αναπτύσσει και έλλειπτη κινητικότητα. Είναι πολλά που προκύπτουν. Ακριβώς. Η πλαστελίνη είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας, ας μην την αγνοούμε καθόλου. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι γονείς να παραπονιούνται ότι λερώνει το σπίτι, όμως για τα δάχτυλά τους που τα προετοιμάζει για τη γραφή είναι. Ό,τι πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Ευχής έργων. Πες μου κάτι πρακτικό, Σοφία μου, για να μην μας χαλάσει, να μας ξεραθεί. Αν ξεραίνεται κιόλας, πρέπει να την καλύπτουμε, να τη βάζουμε σε ένα μπολάκι αεροσφυγές. Ναι, καλό θα ήταν να τη βάζουμε σε ένα μπολ και να την κρατάμε στο ψυγείο. Κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή θα την έχουμε για πάρα πολύ καιρό να παίζουμε. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει συντηρητικά, οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να φροντίζουμε με κάποιο τρόπο. Άρα ψυγείο μας λες. Τέλεια. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα που σε γνώρισα και θα τα ξαναπούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Εμείς ευχαριστούμε.